ξεκινώντας αυτές τις συσκέψεις, ο σκοπός μας ήταν πρώτα-πρώτα να κουβεντιάζουμε, να ενημερωνόμαστε, αυτό που όσοι μαζευόμαστε να το βγάζουμε παραπέρα με ανακοινώσεις, με κουβέντες στους χώρους δουλειάς, λοιπόν, για να ενημερώνουμε τον κλάδο όσο το δυνατόν καλύτερα, περισσότερους και τα δυο, στο τι συμβαίνει. Αυτά που συμβαίνουν περιγράφηκαν από όλους όσους μιλήσατε τώρα, τους συνάδελφους. Το ζήτημα είναι, θα πρέπει να το βάλουμε καθαρά σε κάθε συνάδελφο, όχι μόνο στο χώρο δουλειάς, και στα σπίτια μας, και στους συγγενείς και στους φίλους. Όταν ένα έθνος γιορτάζει τάχα 200 χρόνια από την επανάσταση για την ελευθερία του, δεν μπορεί να κάνει μία κινητοποίηση να υπερασπιστεί ξανά τις οικογένειές του όσον αφορά το 8-8-8. 8 ώρες δουλειάς, 8 ώρες ξεκούρασης, 8 ώρες ελεύθερος χρόνος. Δεν μπορεί να πει σε αυτή την κυβέρνηση και σε όποιον άλλον θελήσει να το ανατρέψει ότι δεν θα περάσει. Ότι δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να δουλεύουν σαν σκλάβοι όπως 200 χρόνια πριν. Και επί τουρκοκρατίας και μετά την Επανάσταση. Με τους τυφλικάδες. Ότι αυτά από αυτό το κλάδο τουλάχιστον δεν θα γίνουν επιτρεπτά. Δεν θα βάλουμε ζήτημα τώρα, όχι μόνο αντιστεκόμαστε στα λόγια, αλλά στην πράξη. 10ωρο εσείς, 7ωρο εμείς. Κατάργηση της κατσαρής. Εδώ και τώρα να μειωθούν πραγματικά οι ώρες εργασίας. Γιατί σωστά είπε ο Ασλανίδης, έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται το ωράριο, γι' αυτό το θέλουν και ευέλικτο. Εμείς λέμε σταθερό, 7ωρο πενθήμερο 35ωρο, κατάργηση της κατσαρής, προσλήψεις οδηγών τεχνητών, ανταλλακτικά εδώ και τώρα κρατική επιχορήγηση, να φτιαχτούν όλα τα δικά μας λεωφορεία, καμία επιχειρηματική δράση στην αστική κοινωνία, έξω το κτέλ. Κανένα νικάρικο, νέα αγορά λεωφορείων, εδώ και τώρα. Να ανοίξουν τα ναυπηγεία, να κάνουν προσλήψεις, να φτιάξουν λεωφορεία. Αυτή είναι η εργατική αντιπολίτευση σε κάθε αντιεργατική πολιτική οποιασδήποτε κυβέρνηση. Αυτή την απάντηση πρέπει να πάρουν πρώτα κιόλας από όλους οι συνδικαλιστικές παρατάξεις που τάχα δεν βλέπουν τίποτα. Ούτε για το νομοσχέδιο ξέρουν, ούτε για Πρωτομαγιά αναγνωρίζουν. Το πανό αυτό είναι το πανό της ντροπής τους από την περσινή Πρωτομαγιά που δεν έκαναν ούτε ένα λεπτό στάση εργασίας. Αυτή την απάντηση πρέπει να πάρει η κυβέρνηση και όλα όσα κόμματα έχουν βάλει το λιθαράκι τους όντως από τη δεκαετία του 90 για την Ευρώπη 2020 που τη ζούμε σήμερα. Αυτή είναι η Ευρώπη του 2020. Κοινοπραξίες, επιχειρηματική δράση, τσάκισμα εργατικών δικαιωμάτων, μισθολογικών αναπαύσεων αδειών. Αυτή είναι η Ευρώπη του 2020. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Δεν ζητάμε από κανέναν εργάτη να ασπαστεί την ιδεολογία του ΠΑΜΕ ή του ΚΚΕ. Ζητάμε να σηκώσει ανάστημα για τη ζωή του. Να δουλέψει πραγματικά σαν άνθρωπος και όχι σαν ζώο. Να γυρνάει το μεσημέρι εξασφαλισμένη την ασφάλεια της ζωής του. Να ξαναγυρίσει να πει τα παιδιά του. Και όχι να τον παίρνουν στο νευροταφείο. Αυτά ζητάμε από τους εργάτες. Και πιστεύω θα τα δούμε στις 6 του Μάη στις πύλες.